Σάββατο ξεκινάει το εορταστικό μας ωράριο από τις 9 έως τις 7 το βράδυ συνεχόμενα. Την Κυριακή είναι από τις 11 έως τις 7 και τη Δευτέρα παραμονή Χριστουγέννων το ίδιο από τις 9 έως τις 7. Mm-hmm. Ρωτώ εάν η κίνηση στα καταστήματα δείχνει να κινείται ανωδικά αυτές τις ημέρες, κύριε Χριστουλάκη. Κοιτάξτε, παραδοσιακά κάθε χρόνο όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, πιο κοντά στην εορταστική περίοδο και παραμονές Χριστουγέννων, ο κόσμος επισκέπτεται τα καταστήματα περισσότερο, έχει κάνει τις επιλογές του, όλη την εβδομάδα επισκεπτόταν δειλά την αγορά να δει κάποια πράγματα, κάποια δωράκια, και τώρα είναι η ώρα που μετά τα δώρα που έχουν πάρει και τις κάποιες επιδοτήσεις που έχουν μπει στους λογαριασμούς, είναι η ώρα που θα πρέπει να... Μην υπολογίζετε πολύ σε αυτές τις επιδοτήσεις, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη από την πλευρά των αγροτών που όλα θα πάνε ή θα κρατηθούν πριν τα πάρουν στα χέρια τους. Πρέπει και εμείς κάπου να ελπίζουμε όμως, γιατί και για μας η αγορά είναι δύσκολη και εμείς έχουμε υποχρεώσεις και εμείς έχουμε χρέη και κάπου και εμείς πρέπει να ελπίζουμε. Υπό αυτή την έννοια, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Η ελπίδα είναι πάντα αυτή που πεθαίνει τελευταία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Χριστουλάκη, εσείς στείλετε και μια επιστολή ως εμπορικός κόσμος στο Δήμο και του λέτε, ελάτε να δείτε γιατί με αυτά που έχουν γίνει εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, έργα ανάπλασης κλπ. Αλλαγές που στοχεύετε να κάνετε ή με τέλος πάντων που έχουν γίνει, δεν μας βρίσκουν και όλους σύμφωνους και θα πρέπει λίγο πολύ κυκλοφοριακά να το ξαναδούμε αυτό το θέμα και να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Έτσι είναι τα πράγματα όπως η ελεύθερη μετάφραση, το λέω. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα μεγάλο έργο το οποίο αλλάζει ριζικά την εικόνα της πόλης τα επόμενα χρόνια. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι λίγο πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις όσον αφορά τελικά θα κλείσει το κέντρο, θα εφαρμοστεί η κυκλοφοριακή μελέτη, θα γίνουν αλλαγές σε κάποιους δρόμους ως προς την κατεύθυνση. Τελικά θα περνάνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί, γιατί αυτό είναι ακόμα ένα ερώτημα το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο μας επηρεάζει, είναι όμορφο, το ζητάμε, αλλά θέλουμε πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις, γιατί αφορά και τις επιχειρήσεις που δομούν την αγορά, αλλά και τους πολίτες που την επισκέπτονται. Πάντως, αν ήταν μέσα σε αυτούς τους δρόμους και με λίγο πιο νοικοκυρεμένος ο στολισμός, από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενα, και δεν αναφέρομαι από τη δική σας την πλευρά, τότε ενδεχόμενα να ήταν και πιο δελεαστικό το κέντρο του Ηρακλείου. Τελεία στοπ, δεν λέω τίποτα παραπάνω πάνω σε αυτό. Βεβαιότατα υπήρξε και μια συνάντηση με τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας και για άλλη μια φορά η πλευρά των εμπόρων, ο δικός σας ο κόσμος, έθεσε το κομμάτι λειτουργία λαϊκών, επαιτία, παραεμπόριο, κινέζικα καταστήματα, κύριε Χουστουλάκη, όσα τουλάχιστον διαβάσαμε. Ακριβώς. Είναι προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την αγορά και την οικονομία της πόλης, αλλά είναι και ένα πανελλήνιο πρόβλημα αυτό. Το παρεμπόριο έχει πλέον επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βλέπουμε μπροστά μας, οι επιχειρήσεις πληρώνουν πάντα τους φόρους και το παρεμπόριο μαστίζει την οικονομία αυτή τη στιγμή. Είναι ο μεγάλος μας ανταγωνιστής και είναι και ο αργός μας θάνατος.